Καλησπέρα, κύριε Δηλή, βουλευτής Αλφα Σταλονίκη, μάχημος βουλευτής στη Βουλή. Και ο Αλέξανδρος Κοντομάνος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε. Καλησπέρα σε εσάς και στον κύριο Δηλή και στους αγαπητούς τηλεθεατές σας. Κύριε Δηλή, θα ξέρουμε εσάς. Τώρα, με κάνει εντύπωση, βγαίνει τώρα ο ΣΥΡΙΖΑ ότι για την ελεύθερη οικονομία κατηγοράει την Δημοκρατία, μπορεί η πολιτική της. Αλλά κάποιοι ψήφισαν τα μνημόνια, αν δεν κάνω λάθος, και τώρα αλλάζαν ρότα. Θέλω να πω το σχόλιο του φοροοικονομικού σχέδιου πριν πάμε για τον προβλησμό. Καλά, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω πόσο ηθικό δικαίωμα έχει να μιλάει για τη φορολόγηση των ελεύθερων επαγγελματιών όταν πρωτοστάθησε και αυτός ως κυβέρνηση μάλιστα στη φοροκαταιγίδα που έπληξε ανάμεσα σε άλλους και τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες. Κοιτάξτε, το πιο εξωφρενικό στην υπόθεση αυτή που συνοδεύει την κυβερνητική προπαγάνδα είναι ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι αυτοαπασχολούμενοι, οι μικροί έμποροι, οι επαγγελματίες και τα λοιπά, ότι φοροδιαφεύγουν. Στην πραγματικότητα αυτοί φορολογούνται από το πρώτο ευρώ. Δεν υπάρχει κανενός είδους αφορολόγητο για αυτούς. Υπάρχει το γνωστό τέλος επιτιδεύματος, ένα μνημονιακό μέτρο οριζόντιο που επιβλήθηκε τότε για τις συνήθεις δικαιολογίες και που παραμένει. Και αυτό ακριβώς έρχεται να, σε αυτό ακριβώς έρχεται να απαντήσει η πρόταση νόμου που καταθέσαμε χθες ως ΚΚΕ για τη θέσπιση ενός αφορολόγητου ορίου στις 12.000 ευρώ. Αυτό το ζητάμε βέβαια για όλους, και για τους εργαζόμενους και για τους αυτοαπασχολούμενους και για τους μικρούς επαγγελματίες, γενικά για τα λαϊκά στρώματα. Την καταθέσαμε χθες αυτή την πρόταση νόμου. Και το δεύτερο σκανδαλώδες επιχείρημα, ας μου επιτραπεί, είναι η περίφημη φορολογική δικαιοσύνη για την οποία ακούμε πάρα πολλούς ύμνους τώρα τελευταία. Κοιτάξτε, το να μιλούν για φορολογική δικαιοσύνη, αυτοί οι οποίοι έχουν θεσπίσει φοροασυλία για τους εφοπλιστές με πάνω από 50 φοροαπαλλαγές, οι οποίες μάλιστα είναι θεσμοθετημένες και στο ΣΥΔΑ. Να μιλούν για φορολογική δικαιοσύνη αυτοί που έχουν θεσπίσει και εφαρμόζουν είτε ως κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, είτε ως ΣΥΡΙΖΑ, είτε ως ΠΑΣΟΚ, το λεγόμενο αναβαλλόμενο φόρο των τραπεζών. Ξέρετε, να εξηγήσω λιγάκι. Ο αναβαλλόμενος φόρος των τραπεζών αφορά τα κέρδη των τραπεζών, δηλαδή τα κέρδη των μετόχων των τραπεζιτών, ο οποίος αυτός θα εξακολουθεί να ισχύει, ο αναβαλλόμενος φόρος, έως ότου, λέει, ισοφαρίσουν την χασούρα που είχαν από το κούρεμα των ομολόγων τότε του PSI. Συγγνώμη, αυτό γιατί δεν ισχύει για τα ταμεία των εργαζομένων, για τα ασφαλιστικά, παρά χρησιμοποιείται ως δικαιολογία για να ανέβουν τα όρια ηλικίας για να κοπούν οι συντάξεις. Το να μιλούν για φορολογική δικαιοσύνη αυτοί που δίνουν 12ετές φοροαπαλλαγές στις μεγάλες εταιρείες που έρχονται στους επιχειρηματικούς ομίλους για να κάνουν τα μεγάλα έργα. Εντάξει, θεωρώ ότι είναι προκλητικό, σκανδαλώδες και προκλητικό. Άλλωστε, ακόμα και σε αυτό το νομοσχέδιο, ξέρετε, σε αυτό το νομοσχέδιο τώρα, το φορολόγιο που ξεκίνησε σήμερα να συζητιέται, την ίδια στιγμή που θεσπίζεται η φοροεπιδρομή ενάντια στους αυτοαπασχολούμενους με προφανή στόχο, κατά την άποψη του ΚΚΕ, να συρρυκνωθεί αυτός ο χώρος, γιατί ως γνωστόν για την Ευρωπαϊκή Ένωση και για τα αστικά κόμματα, η μικρή επιχείρηση και τα μικρομάγαζα είναι διαρθρωτικό πρόβλημα για την οικονομία. Έτσι ακριβώς το ονομάζουν, έτσι ακριβώς τους αντιμετωπίζουν αυτούς τους ανθρώπους. Στις εκλογές μονάχα τους χτυπάνε την πλάτη και τους λένε ραχοκουκαλιά της ελληνικής οικονομίας. Στο ίδιο λοιπόν αυτό το νομοσχέδιο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς σε ποιο άρθρο είναι, θεσπίζεται φοροαπαλλαγή για τη συγκέντρωση, μεγαλώνει μάλλον η φοροαπαλλαγή για τη συγκέντρωση κεφαλαίου και μειώνεται ακόμα περισσότερο ο φόρος πάνω στα μερίσματα, πάνω στις χρηματιστηριακές συναλλαγές. Ξέρετε, χρηματιστηριακές συναλλαγές κάνουν, ξέρετε ποιοι, δεν περάσαμε, ξεφύγαμε από εκείνη την εποχή κάποτε που το χρηματιστήριο ήταν, θυμόμαστε όλοι, πάρτι κάνανε, βέβαια. Και το τι έγινε, αλλά οι συναλλαγές στο χρηματιστήριο φορολογούνται και πολύ καλά κάνουν, μόνο που φορολογούνται όλο και λιγότερο
την ίδια ώρα που βλέπουμε να φορολογείται, ξέρω εγώ, ο κουρέας της γειτονιάς, τον μπουγατσατζίνκο της γειτονιάς, ο υδραυλικός που τρέχει για το μεροκάματο. Όταν λοιπόν έχεις τέτοια, πώς να το πω, τέτοια προκλητική αντιμετώπιση φορολογικής απαλλαγής για τους μεγάλους, για τις μεγάλες επιχειρήσεις, για τους επιχειρηματικούς ομίλους, τότε ως πολιτεία θα αναζητήσεις τα φορολογικά σου έσοδα από τα συνείδη υποζύγια, που είναι οι μισθωτοί και οι αυτοαπασχολούμενοι. Το αποδεικνύει, ξέρετε, το αποδεικνύει αυτό και ο προϋπολογισμός του 24, γιατί αυτό που συζητήσαμε τώρα είναι ο προϋπολογισμός του 24, σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει, όπου η προέλευση των φορολογικών εσόδων κατά 95% αφορά τα λαϊκά στρώματα. Αυτό είπα αρχικά, η μεσαία τάξη. Τους εργαζόμενους και τους μισθωτούς, και μόνο το 5% των φορολογικών εσόδων του κράτους προβλέπεται να είναι από τις μεγάλες επιχειρήσεις. Νομίζω ότι αυτό τα λέει όλα. Σωστά. Πρόκειται για ένα μέτρο το οποίο είναι επιθετικό και σωστά αντιμετωπίζεται με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται από τους αυτοαπασχολούμενους και τους μικρούς επαγγελματίες, ανεξάρτητα από το τι έχουν ψηφίσει μέχρι πριν από λίγους μήνες. Σωστά το αντιμετωπίζουν με αγωνιστικότητα και με θάρρος. Εμείς το στηρίζουμε τα αιτήματά τους. Έχουμε καταθέσει την πρόταση νόμου στη Βουλή και τώρα στο νομοσχέδιο πάλι. Δίνουμε μαχητικά απάντηση στα ψευτοεπιχειρήματα της κυβέρνησης και του συστήματος. Μάλιστα. Αλέξανδρος Χαντομάνος, αναφέρθηκε ο βουλευτής, ανάλυση. Και ποια είναι η θέση του ΚΚΕ φυσικά, σχετικά με το τι προβλέπει τον πολιτισμό, γιατί φυσικά και το φορολογικό νομοσχέδιο. Και πέρα, μέναν πολλά ανοιχτά μέτωπα. Κάποιες διορθώσεις πρέπει να κάνει η κυβέρνηση, δεν ξέρω. Μάλλον θα πει σε αν μου επιτρέπετε, ναι, ναι. Αν μου επιτρέπετε, υπάρχει και μία ακόμη πλευρά στο νομοσχέδιο. Δεν ξέρω αν έχω το λόγο. Υπάρχει μία, για τη λεγόμενη ψηφιοποίηση των μικρών επαγγελματιών και τα λοιπά. Οι περισσότεροι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν, ξέρετε, σε αυτό το καθήκον της ψηφιοποίησης. Δεν έχουν, αυτό απαιτεί λογιστήρια άλλου επίπεδου, ψηφιακά συγκροτημένα. Καλά, δεν θα περπατήσει αυτό το, εντάξει, το βλέπει. Τα εμπόδια, αλλά δηλαδή, τα εμπόδια για αυτούς τους ανθρώπους πολλαπλασιάζονται. Είναι και οικονομικά, αλλά είναι και λειτουργικά. Κύριε Δήλη, προφανώς θα έχουμε αυτή τη βδομάδα και μέχρι να ψηφιστεί το Δεκέμβριο τον προπολισμό, εντάσσει στη Βουλή για μια αντιπολίτευση. Δεν μιλάω για το δικό σας κόμμα, σχεδόν δεν έχουν φέρει προτάσεις. Καταγγέλνουν και ΣΥΡΙΖΑ που έχει γίνει τώρα δύο κόμματα και τον ΠΑΣΟΚ. Προτάσεις, βλέπουμε ότι χθες είχαμε τον πρόσωπο του τον ΠΑΣΟΚ, τον Γλαβίνας. Έχει προτάσεις του ΠΑΣΟΚ. Θα ήθελα να πήραν προτάσεις του ΚΚΕ σχετικά. Αν θα πιέσει, μήπως κάποιες αλλαγές μπορούν να γίνουν ας το τελευταία στιγμή, κάποια άρθρα. Ποιες είναι αυτά που ίσως έχει το ΚΚΕ να πιέζει την κυβέρνηση μέσα στη Βουλή για να τα αλλάξει, προς το καλύτερο φυσικά, γιατί εντάξει, θα περάσει όπως αναφέρθηκε ο κ. Κοντομπάνας, θα ψηφιστεί το προβλησμό. Ασφαλώς και θα ψηφιστεί με βάση την αρχή της πλειοψηφίας. Έχει δίκιο ο κ. Κοντομπάνος. Το θέμα είναι ότι αυτό που ψηφίζεται στη Βουλή να συναντάει όσο γίνεται μεγαλύτερα εμπόδια, να μην νομιμοποιείται στη συνείδηση των λαϊκών στρωμάτων, και θεωρώ ότι αυτό το νομοσχέδιο έχει απορριφθεί, είναι ήδη, έχει καταπέσει στη συνείδηση. Στην πράξη δεν μπορεί να γίνει. Των περισσότερων. Και ξέρετε, αυτό ας μην το υποτιμάμε. Αυτό αποτελεί τη βάση για κάποια στιγμή έχουν ψηφιστεί πάρα πολλοί νόμοι οι οποίοι είτε δεν έχουν εφαρμοστεί καθόλου, είτε έχουν αντικατασταθεί κάτω ακριβώς από την κοινωνική κατακραυγή, αλλά και την πάλη των εργαζομένων. Τώρα, σε σχέση με τον προϋπολογισμό, ο προϋπολογισμός, ξέρετε, δεν είναι οποιοδήποτε νομοσχέδιο. Είναι ένα νομοθέτημα κεντρικό, το οποίο ασχολείται με τα έσοδα και τα έξοδα του κράτους, από πού θα πάρει τα χρήματά του το κράτος και σε ποιον θα τα δώσει. Περί αυτού πρόκειται για την επόμενη χρονιά, για το 2024. Καθορίζει το πλαίσιο δηλαδή στο οποίο θα κινηθεί η οικονομική πολιτική για την επόμενη χρονιά.
Και εδώ τώρα τι προτάσεις να κάνεις? Δηλαδή είναι η πρόταση που καταθέτουμε εμείς και μιλάω για μας, για το ΚΚΕ. Τα υπόλοιπα κόμματα είναι δικό τους θέμα να τοποθετηθούν και να μιλήσουν. Εμείς τα κρίνουμε και τα θεωρούμε ως αστικά κόμματα, με τις διαφορές τους βεβαίως, δεν είναι ίδια τα κόμματα. Αν ήταν ίδια δεν θα μπορούσαν να συμμετέχουν σε αυτό το αστικό πολιτικό παιχνίδι, το κοινοβουλευτικό, το παιχνίδι με την θετική έννοια του όρου, δεν το υποτιμώ καθόλου. Το ΚΚΕ έχει μια συγκεκριμένη πρόταση εξουσίας, την οποία καταθέτει στον ελληνικό λαό, την καταθέτει και στη Βουλή, την καταθέτει όμως πολύ περισσότερο έξω στον ελληνικό λαό, στο κίνημα, θεωρώντας ότι αυτός είναι ο δρόμος τον οποίο πρέπει να βαδίσει ο λαός μέσα από αγώνες, μέσα από διεκδικήσεις, μέσα από συγκρούσεις, έτσι ώστε να φτάσει να κατακτήσει τη δική του εξουσία, να πάρει τα κλειδιά της οικονομίας και να θέσει λοιπόν την παραγωγή συνολικά αποκλειστικά στην εξυπηρέτηση των δικών του αναγκών. Αυτή είναι η πρόταση, η κεντρική πολιτική πρόταση του ΚΚΕ. Τώρα, επιμέρους προτάσεις σε σχέση με τη φορολογία, για παράδειγμα, δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε ότι για την επόμενη χρονιά, ξέρετε, κύριε Κοντοπάνο, με βάση αυτά τα που δημοσιεύει ο προϋπολογισμός, προβλέπονται 6,2 δισεκατομμύρια ευρώ επιπλέον φόροι. Μιλάμε 6 και πλέον δισεκατομμύρια. Δεν είναι λίγα χρήματα. Και όσο και αν μάλιστα σκεφτούμε το πόσο υπεραποδίδουν τα φορολογικά έσοδα τα τελευταία χρόνια εξαιτίας και της ακρίβειας, άρα το ΦΠΑ είναι περισσότερος, καταλαβαίνουμε τα βάρη που θα πέσουν στα λαϊκά στρώματα. Την ίδια στιγμή, ξέρετε, έχει σημασία να γίνει αυτό το κοντράστ, η αντίθεση. Την ίδια στιγμή, λοιπόν, που φορτώνονται 6 και πλέον δισεκατομμύρια φόροι στις πλάτες των λαϊκών στρωμάτων, την ίδια στιγμή μειώνονται, όπως σας είπα, οι φόροι της συγκέντρωσης κεφαλαίου. Μειώνονται οι φόροι των χρηματιστηριακών συναλλαγών. Εντάξει, οι άνθρωποι, οι λαϊκοί, ο Σουβλατζής εκεί για τον οποίο μιλήσατε, δεν νομίζω ότι κάνει χρηματιστηριακές συναλλαγές. Μειώνονται τα κέρδη από τα κρατικά και τα επιχειρηματικά ομόλογα. Την ίδια στιγμή λοιπόν που αυξάνονται οι φόροι, εντωμεταξύ θα έχετε, είμαι σίγουρος ότι το γνωρίζετε, αυξάνεται ο ΦΠΑ σε ορισμένα είδη λαϊκής κατανάλωσης, όπως είναι τα νερά, τα αναψυκτικά, από το 13% πάει στο 24%. Είναι ενδεικτικά δηλαδή αυτά. Κάθε φοροαπαλλαγή που έρχεται, κάθε απώλεια εισόδων που προέρχεται, ας πούμε, από τη μείωση των κερδών στα κρατικά και στα ιδιωτικά ομόλογα τα οποία τα έχουν αυτοί που έχουν εισοδήματα μεγάλα, αυτοί έχουν ομόλογα, δεν έχει η κυρία Μαρία και ο κ. Βαγγέλης της γειτονιάς μας. Κάθε λοιπόν απώλεια φορολογικών εισόδων από εκεί, επειδή μειώνεται ο φόρος, θα πρέπει να αντικατασταθεί από κάτι άλλο. Είναι τα ισοδύναμα, τα γνωστά, τα έχουμε μάθει από τα μνημόνια αυτά. Και εκεί λοιπόν έρχονται και οι φόροι και αυξάνονται οι φόροι στο ΦΠΑ, αυξάνονται οι φόροι στους ελεύθερους επαγγελματίες και στους αυτοαπασχολούμενους. Συνεπώς εδώ η πρόταση γενική που έχουμε να κάνουμε εμείς είναι ότι θα πρέπει να αλλάξει, να αντιστραφεί η σχέση. Τους περισσότερους φόρους θα πρέπει να τους πληρώνουν αυτοί που έχουν τα περισσότερα χρήματα, γιατί τώρα γίνεται το ακριβώς αντίθετο. Τους περισσότερους φόρους τους πληρώνουν αυτοί που δεν έχουν τα περισσότερα χρήματα. Γιατί που έχουν τα περισσότερα, πληρώνουν τους λιγότερους. Αυτό είναι μία πρόταση, αλλά αυτό, ξέρετε, πάει κόντρα σε μια ολόκληρη οικονομία, σε μια καπιταλιστική οικονομία, στην οποία οι καπιταλιστές, οι επιχειρηματικοί όμιλοι, διαλέξτε τη λέξη, δεν θα μαλώσουμε για αυτές τώρα. Κερδίζουν με ένα σωρό τρόπους. Είτε με την εκμετάλλευση των εργαζομένων, με τις φοροαπαλλαγές, με τις ευνοϊκές ρυθμίσεις που κάνει το κράτος για αυτές και ούτω καθεξής, υπό το πρόσχημα πάντα ότι αυτοί δίνουν δουλειές στον κόσμο κτλ. Ο προϋπολογισμός, ξέρετε επίσης, θα είναι περίπου στα ίδια επίπεδα για την εκπαίδευση, για την παιδεία. Και αυτό είναι ανησυχητικό, γιατί οι ίδιοι υποδομές στην εκπαίδευση είναι γερασμένες. Πολύ γερασμένες, αν και όχι μόνο οι υποδομές στην εκπαίδευση, γενικότερα, δεν φτάνουν τα χρήματα αυτά ούτε για τη συντήρηση αυτών των υποδομών. Πολύ περισσότερο είναι αστείο να συζητάμε για την ανέγερση νέων υποδομών στα σχολεία, γι' αυτό και πέφτουν τα μπάνια, έχουμε προβλήματα, έχουμε ατυχήματα, έχουμε δυστυχήματα. Στην υγεία τα πράγματα είναι
τραγικά, είναι οριακά. Σήμερα υπήρχε μια κινητοποίηση στο νοσοκομείο της Δράμας και πολύ καλά έγινε αυτή η κινητοποίηση, γιατί και το νοσοκομείο της Δράμας, όπως προχτές ήμουν στο νοσοκομείο της Έδεσας, είναι νοσοκομεία που λειτουργούν κυριολεκτικά στα όρια τους. Είτε και από άποψη προσωπικού, αλλά και από άποψη μηχανικών μέσων υποστήριξης. Την ίδια στιγμή, βέβαια, βλέπουμε οι επενδύσεις στην ιδιωτική υγεία να αυξάνονται, γιατί πραγματικά όσοι επενδύουν, και αυτοί που επενδύουν είναι αυτοί που έχουν πολλά τα χρήματα, βέβαια, που ανοίγουν νοσοκομεία. Έτσι, δεν μπορεί να ανοίξει. Τόσο που άνοιξε το Σουβλατζή, δεν μπορεί να ανοίξει νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε τώρα. Αυτοί λοιπόν κερδίζουν από την όλη υπόθεση. Αυτό είναι ίσως τελικά. Το πράγμα δεν είναι τόσο σύνθετο όσο φαίνεται, ίσως είναι πιο απλό. Σύνθετο είναι βέβαια, ίσως είναι πιο απλό στο να κατανοήσουμε το μηχανισμό που ευνοεί τους λίγους, αυτούς που έχουν τα πολλά έσοδα, τις μεγάλες επιχειρήσεις, τις μεγάλες εταιρείες, εγχώριες και ξένες. Και την ίδια στιγμή τα λαϊκά στρώματα, οι εργαζόμενοι οι οποίοι υποφέρουν από παντού. Από την ακρίβεια, από τους χαμηλούς μισθούς, από την ανεργία. Είναι ένα ζήτημα αυτό. Ευτυχώς όμως, για να το κλείσω κιόλας. Να πάμε σε άλλο θέμα, κύριε Δηλήνη. Όμως, αυτό που φαίνεται, ξέρετε, μέσα σε αυτό το βαθύ το σκοτάδι υπάρχουν και ορισμένα σημάδια αισιόδοξα. Φαίνεται ότι συγκροτείται και δυναμώνει αυτό το ρεύμα αμφισβήτησης αυτής της πολιτικής. Μια πολιτική την οποία δεν την υπηρετεί μόνο η Νέα Δημοκρατία. Την υπηρέτησαν και την υπηρετούν και όλα τα κόμματα που κυβέρνησαν. Στα βασικά της σημεία και στην κατεύθυνσή της κυρίως. Αυτό το ρεύμα λοιπόν συγκροτείται, βλέπουμε δυναμικές κινητοποιήσεις, βλέπουμε κινητοποιήσεις έξω από τα νοσοκομεία που δεν τις βλέπαμε τα προηγούμενα χρόνια. Κάτι φαίνεται να οριμάζει, κάτι φαίνεται να κινείται και αυτό αποτυπώνεται και στα πρόσφατα θετικά εκλογικά αποτελέσματα. Δεν πετάμε στα σύννεφα, ούτε πανηγυρίζουμε. Αλλά είναι παρήγορο για μας το ότι ενισχυόμαστε, το ότι έχουμε εκλέξει ακόμα περισσότερους βουλευτές μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, οι οποίοι δίνουν τη μάχη. Και οι 21 μέσα εκεί, τη μάχη για τα λαϊκά συμφέροντα. Το ίδιο θέλουμε να γίνει και με περισσότερους εκλεγμένους ευρωβουλευτές, τη μάχη των Ευρωπαίων. Έχουμε το άλλο θέμα, κύριε Δηλής, τώρα την επιστολική φυσική ψήφο που... Είναι παρήγορο, δηλαδή, είναι παρήγορο, κύριε Κοντοπάνο, είναι παρήγορο το ότι υπάρχει, φαίνεται να αναπτύσσεται ένα διεκδικητικό ρεύμα και ένα διεκδικητικό κίνημα στην κοινωνία. Και αυτό, ξέρετε, εμάς μας χαροποιεί ιδιαίτερα. Γιατί θέλουμε ο κόσμος να είναι ο ίδιος συμμέτοχος στην λύση, στη διεκδίκηση των ετοιμάτων. Ο κόσμος πρέπει να είναι πρωτίστως πρωταγωνιστής στη ζωή του. Και πρέπει να είναι πρωταγωνιστής και στα δρόμενα και στην επόμενη μέρα. Κύριε Δηλή, το ΚΚΕ δεν νομίζω να έχει θέμα με τον τρόπο που θα ψηφίζει φυσικά από εδώ και πέρα. Με επιστολικές εντός ή εκτός Ελλάδος. Γιατί εντάξει, από τι που θα ψηφίζει ΚΚΕ θα ψηφίζει και αν είναι μέσα, είναι έξω, το ίδιο πράγμα να αλλάζει. Αλλά προφανώς τα άλλα κόμματα, μεγάλα κόμματα. Μια δημοκρατία, αλλά ακόμα τη ΣΥΡΙΖΑ τώρα έχει δύο κομμάτια, έχουν αυτό το θέμα. Την αποχή μιλάμε πάντα, κύριε Δηλήση. Γιατί δημοσιογραφικά πήγατε καλά εσείς τώρα τελευταία. Έχουμε θέμα, ως ΚΚΕ τοποθετηθήκαμε, έχουμε ήδη τοποθετηθεί και από παλιότερα βέβαια, σχετικά με την λεγόμενη επιστολική ψήφο. Γιατί θεωρούμε ότι μπορεί να οδηγήσει, ξέρετε, μέχρι και στην παραβίαση της ίδιας της μυστικότητας της ψήφου. Και όταν παραβιαστεί η μυστικότητα της ψήφου, τότε για ποιες εκλογές αλήθεια μιλάμε. Ξέρετε, η συμμετοχή στις εκλογές, η αυτοπρόσωπη συμμετοχή στις εκλογές, το να σηκωθεί κάποιος, να πάει στο εκλογικό του τμήμα, να πάει να ψηφίσει, είναι κάτι πολύ περισσότερο από το να βάλει ένα ψηφοδέλτιο σε ένα φάκελο και να τον ταχυδρομήσει, όπως θέλει να μας πείσει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι ανοίγει ο ασκός του αιώλου, ακόμα και για τη χειραγώγηση της ψήφου. Και ξέρετε, το επόμενο βήμα, εάν περάσει αυτό, θα αναμένεται να είναι σίγουρα η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Οπότε θα κάποια στιγμή η συμμετοχή στις εκλογές μπορεί να αντιστοιχηθεί με τα likes
κάνουν, που γίνονται σε διάφορα έτσι ηλεκτρονικά γεγονότα στο διαδίκτυο. Είναι ένας εκφυλισμός, όπως και αν το δει κανείς, της διαδικασίας, της εκλογικής, με τον οποίο εμείς είμαστε απολύτως αντίθετοι και θέλουμε να το δηλώσουμε και από την δική σας εκπομπή. Το θεωρούμε μια εξαιρετικά αρνητική δηλαδή εξέλιξη. Και το επιχείρημα της αντιμετώπισης της αποχής το θεωρούμε προσχηματικό. Και να σας δώσω δύο παραδείγματα. Ξέρετε, σε αυτές τις εκλογές που προηγήθηκαν, αλλά και στο 19, είχαμε μιλήσει, επειδή αυτές οι εκλογές γίνανε μέσα στο καλοκαίρι, όπου χιλιάδες νέα παιδιά ειδικά ήταν στα νησιά, στα τουριστικά μέρη και δούλευαν. Και δεν μπορούσαν ή δεν τους άφηναν οι εργοδότες τους να πάνε να ψηφίσουν. Δεν μπορούσαν και οικονομικά, δεν μπορούσαν δηλαδή οι άνθρωποι να μετακινηθούν, να πάει ένα παιδί από την Κρήτη στην Κοζάνη για να ψηφίσει ή στη Δράμα, παραδείγματος. Ναι, σωστά. Είχαμε πει στην κυβέρνηση και είχαμε πει στην κυβέρνηση και είχαμε καταθέσει και τροπολογία μάλιστα, ότι θα μπορούσαν αυτοί οι άνθρωποι να ψηφίσουν σε ειδικούς εκλογικούς καταλόγους στα μέρη στα οποία εργάζονται οι συγκεκριμένοι. Στον τουριστικό κλάδο δηλαδή. Και η κυβέρνηση αρνήθηκε. Το αρνήθηκε αυτό με συνέπεια χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες τέτοιοι νέοι εργαζόμενοι να μην συμμετέχουν τελικά στις εκλογές. Συνεπώς, αυτά η κυβέρνηση να τα πει αλλού, ότι θέλει να χτυπήσει την αποχή. Την αποχή, η αποχή καμιά φορά τους βολεύει ιδιαίτερα. Αν θέλουν, μπορούν να βοηθήσουν τους ανθρώπους να συμμετέχουν στις εκλογές με πολλούς τρόπους, βοηθώντας τους με τις άδειες, με όλα όσα πρέπει να προσφέρει ένα κράτος προκειμένου να διευκολύνει τους πολίτες του να συμμετέχουν στις εκλογές. Συνεπώς, νομίζουμε ότι όλο αυτό το οποίο παρουσιάστηκε σήμερα μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα, νομίζουμε ότι θα πρέπει να το σκεφτεί ο κόσμος, γιατί δεν είναι τόσο αθώα τα πράγματα όσο θέλουν να τα παρουσιάζουν οι κυβερνώντες σχετικά με την εκλογική διαδικασία και την επιστολική ψήφο. Το αντίθετο, μπαίνουμε σε έναν πολύ επικίνδυνο δρόμο χειραγώγησης και παραβίασης ακόμα και της μυστικότητας της ψήφου. Ναι, αυτό είναι παρακινδυμένο φυσικά. Εντάξει, ο κύριος Κοντοπάνος άνοιξε και το ζήτημα της ψήφου των Ελλήνων του εξωτερικού. Είχε γίνει θέμα το προηγούμενο διάστημα. Για μας το ζήτημα, το βασικό ζήτημα είναι ότι θα πρέπει αυτός ο οποίος ψηφίζει, θα πρέπει αυτός ο οποίος ψηφίζει, συμμετέχει στις εκλογές, να υφίσταται και τις συνέπειες της επιλογής του. Είναι βασική δημοκρατική αρχή, όχι να μπορεί να ψηφίζει κάποιος για μία χώρα και οι νόμοι του να μην τον αφορούν. Περί αυτού πρόκειται, νομίζω ότι αυτό είναι στοιχειώδες δημοκρατικό ζήτημα. Και να πω εδώ, για να το, αν θέλετε, ακόμα και στην αρχαία Αθήνα, η λέξη οπλίτης με την λέξη πολίτης ήταν ένας απλός αναγραμματισμός. Άλλαζε η σειρά των γραμμάτων. Ότι το δικαίωμα, δηλαδή, το δικαίωμα της πολιτικής συμμετοχής και της ψήφου συνυπήρχε με την υποχρέωση της υπεράσπισης της πατρίδας. Το δικαίωμα, δηλαδή, δεν νοείται δικαίωμα χωρίς ταυτόχρονη υποχρέωση. Αλλά στο ζήτημα αυτό ο κ. Μητσοτάκης σήμερα έκανε ένα περισσότερο βήμα, γιατί μίλησε για το ότι το δικαίωμα της επιστολικής ψήφου θα χορηγηθεί και στις εκλογές και στη χώρα μας και στους εγχώριους δηλαδή εκλογής, ξεκινώντας από τις ευρωεκλογές και λέγοντας ότι θα προχωρήσουμε και στις εθνικές εκλογές. Αυτό είναι, ξέρετε, το θεωρούμε εξαιρετικά επικίνδυνο. Ανοίγει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και κατά την γνώμη μας ανοίγει ένας πολύ επικίνδυνος δρόμος, όπως είπα, και για την χειραγώγηση και για την παραβίαση της μυστικότητας και εν τέλει για την εγκυρότητα των ίδιων των εκλογικών αποτελεσμάτων. Φυσικά, εγώ δεν θέλω να ρωτήσω κάτι, μπορεί να αλλάξουν πολλά μέχρι τότε. Έχουμε εδώ τον κύριο Δελή μαζί μας. Θα ήθελα πραγματικά να τον ρωτήσω κάτι και δεν θέλω να μου απαντήσει ως άνθρωπος και ως πολίτης και ως βουλευτής βεβαίως πρωτίστως. Εάν εκτιμήσετε αύριο με κάποιο νομοθέτημα που θα έρθει στο κοινοβούλιο
Και επειδή κάνατε αναφορά ότι μπορεί να αλλοιωθεί και η θέληση του ελληνικού λαού, που είναι πια ένα θέμα δημοκρατίας, το οποίο σε αυτό δεν μπορεί κανείς να μείνει απαθής. Θα ήσασταν διατεθειμένος, εσείς που δεν μιλάω για το κόμμα σας, εσείς προσωπικά, θα ήσασταν διατεθειμένος να παραιτηθείτε για να προκαλέσετε και άλλους να παραιτηθούν, ώστε να αναγκάσετε να μην περάσει αυτό και να πάμε σε μια νέα εκλογική μάχη, προκειμένου η δημοκρατία να γίνει πράξη και να μην γίνει... Ξέρετε, όλοι όσοι βρισκόμαστε στο ΚΚΕ δεν λαμβάνουμε προσωπικές αποφάσεις. Οι αποφάσεις μας είναι συλλογικές. Συλλογικές, βέβαια. Είναι συλλογικές και σε κάθε περίπτωση το κόμμα θα εκτιμήσει τη στάση του. Και θα πάρει θέση. Για να υπερασπίσει αυτό το δικαίωμα. Ωστόσο, ξέρετε, αυτό το ζήτημα της εγκυρότητας της ψήφου και του αδιάβλητου των εκλογών, εντάξει, όχι ότι και τώρα πια είναι εξασφαλισμένο απόλυτα, γιατί ξέρουμε ότι τις πιέσεις, όλοι θυμόμαστε τη σκηνή με τον κύριο Γεωργιάδη σε μια επιχείρηση που μπροστά του το αφεντικό αυτή της επιχείρησης καλούσε τους εργαζόμενους να επιλέξουν την Νέα Δημοκρατία. Έγινε πριν από μερικούς μήνες. Υπάρχουν αυτά. Οι εκλογές δεν είναι και τόσο αντικειμενικές και αδιάβλητες. Λειτουργούν ένα σωρό πιέσεις γύρω από αυτό το ζήτημα. Αλλά τώρα πια, αν γίνει αυτό, αν εσπιστεί η επιστολική ή η ηλεκτρονική ψήφος, τότε ανοίγει κυριολεκτικά ο ασκός του αιώλου και τίθεται πια και θέμα και ακόμα και της στοιχειώδους εγκυρότητας και αξιοπιστίας των. Είναι θέμα αυτό προφανώς. Ίσως κάποιο θα προκαλεί εντάσεις στα κόμματα και στη Βουλή. Κύριε Δερίνη, να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για το χρόνο μας δώσετε. Δεν μιλήσαμε τα εθνικά θέματα για τον Ερντογάν. Θα έχουμε την ευκαιρία κάποια στιγμή την ευκαιρία να το κουβεντιάζουμε αυτά, γιατί θα δούμε τι θα μπορεί με την επισκεπτή του. Να είστε καλά, κύριε Δελής. Ευχαριστώ πολύ.